αυτό θέλω μόνο από σένα. Γίνεται μόριο από τσίγκο. Ξύνεις εσύ το εγώ του. Γιατί ρε παιδιά, από χρυσάφι τον ευδευτελείς. Παιδιά, ναι. Ξύνεις εσύ το εγώ του. Και γίνεται μόριο από πλώθο. Δεν θα γίνει έρωτας. Είναι επίφοβο. Δεν θα γίνει. Μπορεί να μην γίνει ποτέ έρωτας. Πολύ σωστά. Δεν πειράζει όμως. Πολλοί έρωτες που νομίζω ότι είναι έρωτες είναι απλά πληγωμένα εγώ και δεν πειράζει. Ξύνεις λοιπόν το εγώ του συνέχεια μια περίοδο. Μπορεί να γυρίσει. Έτσι. Το κάνεις και εσύ. Εν πάση περιπτώσει, το σωστό είναι ότι κάνουμε από την αρχή. Το σωστό που είναι αυτό, ναι, που το έχω πει και σε άλλα. Αν και βέβαια κανόνες δεν υπάρχουν, γιατί κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός. Δηλαδή, εμείς και να είμαστε οι ίδιοι, μπορεί αλλιώς να λειτουργούμε με τον Θοδωρή, αλλιώς με τον Γρηγόρη, αλλιώς με τον Θανάση. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θεωρώ ότι είναι και λάθος η συμβουλή που δίνεται. Δηλαδή, είναι τραγικό να λέτε τώρα στα κορίτσια που ακούνε ότι να γίνει το αρσενικό ο σύντροφος Τετάρτης. Δηλαδή, τι τους βάζετε στην οτροπία να γίνουν αυτές τα αρσενικά. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, αυτό που λέτε το θεωρώ σαν χλαμάρα και θα σας πω και για ποιο λόγο. Έτσι, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά. Εμείς χάσαμε ό,τι χάσαμε, γιατί χάσαμε τη θηλυκή μας υπόσταση. Mm-hmm. Το παίξαμε αρσενικά, καριερίστριες και είμαστε μόνες. Οι γυναίκες που κυκλοφορούν έξω είναι μόνες. Και τι τους συμβουλεύετε εσείς, να φορέσουν παντελόνια και να λειτουργούν όπως αρσενικά. Είπα, το θεωρώ καλύτερο είναι να φύγεις. Όχι, είπατε να γίνει αλλά το αρσενικό της υπάρχει... Τετάρτης. Ποια Τετάρτη, εμείς θέλουμε σύντροφο. Θέλουμε αγάπη, έρωτα. Ναι, υπάρχει και αυτό που δεν θα γίνει έρωτας. Απλά θα ξύσεις το εγώ του για ένα διάστο. Πιο σωστό όμως που έχει να κάνει μια γυναίκα. Αν θέλει σχέση και ο άλλος δεν τη δίνει, είναι να πει χωρίς να βγάλει την γκρίνια, χωρίς να βγάζει κακίες, χωρίς να γίνεται πρίξο, έτσι, για όνομα του Θεού, να πει λυπάμαι, γλυκέ μου, φοβάμαι ότι θέλουμε διαφορετικά πράγματα, ή αυτή τη στιγμή, αν το είχε δεχτεί στην αρχή, από εδώ και πέρα εγώ θέλω να μπω σε μια σχέση. Μπράβο, γιατί κάτι άλλαξε. Ναι. Ήμουνα στην αρχή για σεξουαλικό λόγο και σε ερωτεύτηκα, ρε άνθρωπε, και το λες απευθείας. Δεν την ώρα να το λες. Ναι, παρόλα αυτά περάσαμε μαζί σου. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.